Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο κέντρο ταυτοποίησης και υποδοχής προσφύγων στη Σάμο, το οποίο και εκενώνεται. Ο Δημήτρης Φρέσκος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη. Δύσκολες στιγμές για τη Σάμο. Ο κεντρικός καταβλισμός στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης έχει παραδοθεί για τέταρτη φορά. Στις φλόγες μέσα σε λίγες ώρες. Βλέπετε τις εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά από τοπική ιστοσελίδα αυτή την ώρα. Να σας πω ότι γίνεται εκένωση από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή και την πυροσβεστική, που πραγματοποιεί τιτάνιο αγώνα ώστε να θέσει υποέλεγχο την πυρκαγιά, στην οποία έχουν παραδοθεί ήδη δεκάδες σκηνές στις οποίες διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν εγκλωβισμοί ανθρώπων και γι' αυτό γίνεται και αυτή η τεράστια προσπάθεια εκένωσης αυτήν την ώρα. Να σας πω ότι σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές, καθώς όλα έχουν ξεκινήσει από χθες αργά το απόγευμα, υπήρχε στο συγκεκριμένη δομή δραστηριοποιήτο μία σπήρα αραβοφόνων, η οποία ουσιαστικά εκμεταλλευόταν την ηλεκτροδότηση των σκηνών. Αυτό προκάλεσε συμπλοκές μεταξύ στους διαμένοντες και κυρίως με την εθνική ομάδα των Αφρικανών. Από τις συμπλοκές άρχισαν να ξεσπούν φλόγες, να ξεσπούν οι πρώτες πυρκαγιές χθες το απόγευμα, τρεις στη σειρά, η μία στις 7.30, η άλλη λίγο αργότερα στις 8.30 και η τελευταία κοντά στα μεσάνυχτα. Υπήρχε άτακτη αποχώρηση των διαμενόντων στη δομή, οι οποίοι προσπάθησαν να κινηθούν μάλιστα προς την πόλη. Εκεί υπήρξε και επέμβαση των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, η επέμβαση των ΜΑΤ λόγω και των περιοριστικών μέτρων. Τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχασαν το μέρος το οποίο διέμεναν, τις σκηνές τους δηλαδή, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε ένα γήπεδο που βρίσκεται κοντά στον καταβλισμό χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί έγινε επέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ και 4 συλλήψεις, καθώς είχαμε και πάλι συμπλοκές μεταξύ των εθνικών ομάδων και των Αφρικανών και των Αραβοφόνων. Όλοι οι άνθρωποι, Δημήτρη, που μένουν εκτός δομής, από ό,τι καταλαβαίνουμε προσωρινά, πού πάνε, πού κατευθύνονται? Θυμίζουμε ότι είναι 6.500 άνθρωποι που μένουν στην περιοχή. Είναι λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Σάμο, από το Βαθύ. Εκεί λοιπόν και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι άναρχη η δόμηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ουσιαστικά οργανωμένος καταβλισμός. Είναι πάρα πολλές σκηνές οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή, στους λόφους της περιοχής. Υπάρχει συγκέντρωση απορριμμάτων και αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής, καθώς όλα αυτά παραδόθηκαν στις φλόγες. Σκεφτείτε ότι οι εκρήξεις από τις φιάλες υγραερίου που βρίσκονται στις σκηνές είναι συνεχείς και ουσιαστικά δημιουργούν μια κόλαση φωτιάς. Ελπίζουν όλοι ότι δεν θα υπάρξουν θύματα από τα όσα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω ότι μένουν εκατοντάδες άνθρωποι στιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον και οι οποίοι απομακρύνονται όπως αυτή τη στιγμή. Προβληματισμός και συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και για την γρήγορη εκένωση της περιοχής, αλλά και για το πού θα φιλοξενηθούν στη συνέχεια αυτές οι ομάδες των προσφύγων και μεταναστών. Μεγάλη επιχείρηση λοιπόν σε εξέλιξη. Εκενώνεται το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων. Δημήτρη Φρέσκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ρεπορτάζ στο δελτίο του Open. Στη μία προς το παρόν. Γεια σας.